Τώρα, καταφθάνω στην αεροπορική βάση, διαβάζω, Ανδέας Παντανδρέου, οι Ισραηλινοί στρατιώτες και εξοπλισμός για την άσκηση της Κυριακής που θα είναι η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ. Ναι, θα πάρουν μέρος χερσαίες, εναέριες και ναυτικές δυνάμεις του Ισραήλ. Θα είναι πραγματικά, θα πρόκειται για απόβαση Ισραηλινών στην Πάφο. Η άσκηση αυτή θα γίνει δηλαδή αντιληπτή σε όλη την επαρκία μας, σε διάφορες κοινότητες και θεωρείται ότι, χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ. Με την συμμετοχή βεβαίως και τμήματων της Εθνικής Φρουράς, είναι σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά που διεξάγεται αυτή η άσκηση των Ισραηλινών. Και μάλιστα το γεγονός ότι είναι στο φόρτε της τουριστικής σεζόν, υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις στην Πάφο, ότι δεν θα έπρεπε σε τέτοιες περιόδους δηλαδή να έχουμε τέτοιες έκτασεις ασκήσεις και κινήσεις πολεμικών αεροσκαφών. Μην ξεχνούμε ότι το αεροδρόμιο της Πάφου και η αεροπορική βάση είναι δίπλα από την καρδιά της τουριστικής περιοχής. Ναι, βεβαίως και από την άλλη αυτό όλο ξέρεις ότι προκαλεί πάρα πολλά νεύρα στην Άγκυρα, Δεν είναι στην Τουρκία εννοώ. Ναι. Δεν είναι εποχή που παίζουμε με τα νεύρα κανενός, Κατερίνα. Μα κάθε καλοκαίρι έχουμε τεταμένο το κλίμα. Ξέρεις και πάρα πολύ καλά ότι ειδικότερα μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο και τις δηλώσεις που έκανε, έχουμε ένα ανελέητο θέμα με Ελλάδα-Τουρκία καθημερινά. Γίνονται δυστυχώς, σε εισαγωγικά μάχες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη ένταση πολύ το διάστημα στην περιοχή μας και με τους απρόβλεπτους ηγέτες που έχουμε σε διάφορες χώρες δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά πάση περιπτώσει πέραν όλων των άλλων σημειώνω και αυτή την παράμετρο της οχληρίας δηλαδή που προκαλείται από τις πτήσεις αλλά και από την εμφάνιση χερσαίων δυνάμεων σε διάφορα σημεία στην επαρκία. Μάλιστα. Λοιπόν,